Καλό μεσημέρι. Τώρα σε σχέση με τους αγρότες, τη διαμαρτυρία, φυτοπροστασία, υπάρχει κάτι που θα έχουν να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι στο κομμάτι αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νομίζω ότι όλη η συζήτηση είναι λίγο σε λάθος βάση τις τελευταίες ημέρες. Καταρχήν, ακούμε να λένε για ένα κανονισμό. Ο κανονισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κανονισμός θα υπάρξει όταν οι δύο συνομοθέτες, δηλαδή το Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπείται η κυβέρνηση, τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, καταλήξουν στις δικές τους θέσεις. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε μία πρόταση η οποία είναι σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Δεν κάνουμε εμείς τη διαπραγματεύση των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου. Άρα, ένα λεπτό. Διαμαρτυρία αγροτών κατά πρότασης. Να φύγουμε τον κανονισμό και να το κάνουμε πρότασης. Κατά πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι όλοι νομίζουν ότι υπάρχει κάτι δεδομένο, κάτι τελειωμένο, κάτι το οποίο αυτό είναι και πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πρόταση. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Όμως η πρόταση. Ναι, αλλά αυτή η πρόταση, αν υλοποιηθεί, κύριε Αθανασίου, θα είναι καταστροφική, λένε. Τι απαντάτε? Αυτό είναι μια εκτίμηση. Η πρόταση δεν έπεσε από τον ουρανό. Έγινε ευρεία διαβούλευση σε όλα τα κράτη-μέλη, με όλες τις κοινωνικές ομάδες και υπάρχουν και τα δεδομένα από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου οι πολίτες είπαν ξεκάθαρα ότι θέλουν λιγότερα φυτοφάρμακα στο πιάτο τους. Δεν είπαν ότι θέλουν περισσότερα. Συνεπώς, η δική μας δουλειά είναι και οι ανησυχίες των πολιτών να γίνουν σεβαστές, προφανώς να γίνουν σεβαστές και οι ανησυχίες των αγροτών. Εμείς τις αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες των αγροτών. Γι' αυτό και λέμε ότι η πρόταση είναι σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις. Και γι' αυτό έχουμε προβλέψει ότι αν πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, τα επόμενα 5 χρόνια το όποιο κόστος θα χρηματοδοτηθεί από την ΚΑΠ, από την κοινή αγροτική πολιτική. Το έχουμε προβλέψει αυτό. Συνεπώς, για ποια καταστροφή μιλάμε, τη στιγμή που ακόμα και η πρόταση προβλέπει χρηματοδότηση του όποιου κόστους? Αυτό είναι σαφές. Αλλά πότε θα ξέρουμε το επόμενο βήμα επ' αυτού, κύριε Αθανασίου? Τώρα η μπάλα είναι στους συνομοθέτες. Όλες οι αποφάσεις στην Ένωση λαμβάνονται από τους συνομοθέτες. Δηλαδή, από τα κράτη-μέλη και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κόσμου στο Κοινοβούλιο. Συνεπώς, αυτοί οι δύο θα πρέπει να διαπραγματευτούν και μεταξύ τους και φυσικά τα κράτη-μέλη μεταξύ τους στο Συμβούλιο και να καταλήξουν σε αυτό το οποίο θέλουν να γίνει κανονισμός. Αυτό είναι αρκετά σαφές. Συνεπώς, τώρα έρχεται να λέει κάποιος σήμερα ότι έχουμε κάτι τελειωμένο, το οποίο μας καταστρέφει κτλ. Μάλλον είναι λίγο εκτός θέματος. Τη στιγμή, μάλιστα, που έχουμε και τα δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι οι ίδιοι οι πολίτες ζητάνε λιγότερα φυτοφάρμακα, οι πολίτες το ζητάνε. Και δεύτερον, έχουμε προβλέψει και την κάλυψη του όποιου κόστους για μία πενταετία. Μάλιστα. Άρα να μην ανησυχούν, να μην προτρέχουν και υπάρχει ακόμη δρόμος. Θα το δούμε, θα το μελετήσουμε. Μπορούν και θα δούμε τι κατάληξη θα έχει. Να ανησυχούν όσο θέλουν. Αλλά πρέπει να. Όχι, δεν είναι κακό να ανησυχεί κάποιος. Ναι. Και στο σωστό διαπραγματευτή, να το πούμε έτσι. Θα πάει η κυβέρνηση και θα κάνει τη διαπραγματεύσή της, θα θέσει τις ιδιαιτερότητες της χώρας κτλ. Δεν θα το πω εγώ βέβαια αυτό. Αυτό το πει η ίδια κυβέρνηση. Η ουσία είναι ότι είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου. Προφανώς και η πρότασή μας ήδη περιέχει πολλές από τις ιδιαιτερότητες που έχουν αναδειχθεί από τα κράτη-μέλη. Αλλά ξαναλέω, αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους πολίτες, θέλετε περισσότερα ή λιγότερα φυτοφάρμακα, δεν θα μας πούν θέλουμε περισσότερα. Θα μας πούν θέλουμε λιγότερα. Και αυτό μας είπαν. Έγινε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, έγινε ευρεία διαβούλευση και οι πολίτες μίλησαν. Συνεπώς, εμείς όταν καταθέτουμε μια πρόταση, πρέπει να λάβουμε και αυτό το δεδομένο στο τραπέζι. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις ότι είναι κακό πράγμα το να καταργήσεις τους ψεκασμούς, για παράδειγμα, φυτοφαρμάκων σε περιοχές Natura ή στον υδροφόρο ορίζοντα ή δίπλα σε παιδικές χαρές και σχολεία. Και αυτό είναι μια οπτική που πρέπει να δούμε στην όλη συζήτηση. Δεν θα τη δούμε όμως εμείς τώρα. Θα τη δουν τα κράτη-μέλη και οι ευρωβουλευτές, δηλαδή οι συνομοθέτες. Αναμένουμε. Εν αναμονή, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αθανασίου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.